Μικρό καλάθι τώρα σχετικά με τις προθέσεις της Άγκυρας κρατούν έμπειροι διεθνολόγοι και αναλυτές. Πρέπει να υπάρξει διάρκεια και συνέπεια, τονίζουν, ενώ εκτιμούν πως είναι σαφές πλέον πως η Τουρκία φοβάται την πιθανότητα κυρώσεων τον Μάρτιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Συρίγο, πώς ερμηνεύεται την απόφαση της Άγκυρας να περιορίσει ουσιαστικά το Roots Race με την Ναύτεξ που εξέδωσε στην περιοχή κοντά στην Ατάλεια για το επόμενο εξάμηνο? Θεωρώ ότι έχει πάρει το μήνυμα της ελληνικής πλευράς ότι πρέπει να υπάρξει μία μόνιμη και σταθερή αποκλιμάκωση από την Άγκυρα. Είναι ένα πρώτο βήμα, σημαντικό, η απόσυρση του Roots Race και το μήνυμα ότι για ένα εξάμηνο δεν πρόκειται να ξανακάνει αυτά που έκανε τους προηγούμενους μήνες. Δυστυχώς όμως συνοδεύεται και από δηλώσεις ρητορικές οι οποίες διατηρούν το κλίμα, όπως επίσης και από παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, από τα συνήθη που έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η Τουρκία είναι αντιμέτωπη με συντονισμένες πιέσεις, κυρίως τις αμερικανικές κυρώσεις, και γι' αυτό είναι υποχρεωμένη να κάνει κάποιες κινήσεις, να χαμηλώσει τόνους. Και αυτό πράττει τώρα. Εμείς είμαστε βεβαίως επιφυλακτικοί. Θέλουμε να υπάρχει μια διάρκεια και μια συνέπεια σε αυτή την αλλαγή στάσης της Τουρκίας, μακριά από τους οποιοδήποτε τακτικισμούς. Αυτό αποφάσισε άλλωστε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Διακρίνεται μια αμφιθυμία από την πλευρά του Ερντογάν, από τη μία πλευρά να προσπαθεί να απευθυνθεί στην Δύση, από την άλλη πλευρά να μιλά για μια Τουρκία την οποία δεν την αγγίζουν και οι Ρώσεις. Ο Ερντογάν αντιλαμβάνεται τους κινδύνους της υπερέκτασης, από την άλλη είναι όμηρος, δέσμιος, τόσο της προηγούμενης ρητορικής του, όσο και της συμμαχίας του με τους γκρίζους λύκους. Η Τουρκία φοβάται τις κυρώσεις και είναι σαφές αυτό το πράγμα. Και σε αντίθεση με αυτά που λέγανε αρκετοί στην Ελλάδα, ότι οι κυρώσεις δεν μπορούν να επιφέρουν αποτέλεσμα, εάν οι κυρώσεις είναι στοχευμένες στην πολεμική της βιομηχανία, μπορούν να επιφέρουν το αποτέλεσμα. Γιατί η Τουρκία θεωρεί ότι ο ισχυρός βραχίωνας της εξωτερικής της πολιτικής είναι η στρατιωτική της ισχύ, δυστυχώς. Επομένως, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή ακροβατεί μεταξύ του πραγματισμού του, ο οποίος του λέει ότι πρέπει να βρει διάβλους επικοινωνίας με τη Δύση και κυρίως με την Αμερική, και του εσωτερικού του ακροατηρίου και των συνεργατών του, των γκρίζων λύκων, οι οποίοι απαιτούν να υπάρχει υψηλή ρητορική, αυξημένη τόνη, ένταση, όλα αυτά τα πράγματα.